Και έχω και τώρα και μια καινούργια εκπομπή, Game Changers θα λέγεται, όπου θα μιλάμε για προσωπικότητε, όχι μόνο αθλητέ, προσωπικότητε α το πω έτσι, που έχουν αφήσει στίγμα mm -hmm. γύρω από τον αθλητισμό τώρα. Τώρα, να, να πω το πρώτο επεισόδιο που το έχω γυρίσει ήδη το Μοντάρα αυτή τη στιγμή, το οποίο λογικά θα έχει ανέβει, ε, είναι για τον Χάρι Χαφτ. Ο Χάρι Χαφτ ήταν ένα Εβραίο από το Auschwitz, ε, ο οποίο επέζησε από το Auschwitz πυγμαχώντα μέσα στο Auschwitz. Πώ έγινε αυτό τώρα δείτε το βίντεο. <χει> Όχι, θα σου πω πολύ στα <χει> γρήγορα. <χει> Υπάρχει μια ταινία, να τη δείτε, HBO παραγωγή, The Survivor 2021. Αυτό τώρα, οι Ναζί θέλανε να διασκεδάζουν. Τώρα... Καταρχά, ρε φίλε, με έχει επηρεάσει πάρα πολύ αυτή η ιστορία διαβάζοντά την, γιατί οι Ναζί, ρε φίλε, γενικά αυτή περί... κάνανε πολλά εγκλήματα. Δηλαδή, και όταν συνειδητοποιεί ότι αυτά τα πράγματα. Fucking actual γίνανε. Αλλά... Είναι ακραίο. Απελπίζεσαι. Ακραίο. Απελπίζεσαι. τέλος πάντων, ήταν φίλε αυτό ο άνθρωπο μέσα εκεί, ήταν στα κρεματόρια, ε, ξεσέβαζε τι φλόγες του νεκρού Εβραίου, και φίλε έγινε ένα σκηνικό τώρα. Έβαλε ένα πτώμα το οποίο συνειδητοποίησε τελευταία στιγμή ότι ήταν ζωντανό, και τον τράβηξε, και μετά το πέσανε από πάνω να τον οφάνησε, ξέρω εγώ. Τον είδε ένα εξωματικό που τον έκοψε ότι ήταν δυνατό, τον πήρε υπό την προστασία του, τον τάιζε, τον έμαθε, μπόξ ήξερε, τον έμαθε και λίγο μπόξ και στείνανε, λέει, αγώνε φίλοι να ζει, Μεταξύ άλλων Εβραίων. Δηλαδή, έραναν Εβραίου, 75 Εβραίου και του βάζανε και παλεύανε. Και αυτό ο Χάρι Χαφτ κέρδισε 75 αγώνε έτσι. Δηλαδή, του κέρδισε όλου. Το κάνανε γιατί για να διασκεδάσουν για να την δηλαδή, ναι, ναι, για ναι, ναι, τη φάση ναι. τους. του. Τύπου ναι. αλλά ρωμαϊκά, ναι. ξέρει, ρωμαϊκή αρένα και να τη βρουν μεταξύ του έτσι να περνάνε ωραία. Βάζανε και, σχήματα. Ναι. Και... και βρίζανε κιόλα. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια των αγώνων, κάναν αντισημητικέ ύβρι. Υρίζανε, full. Καλά, αυτό είναι το λιγότερο. Του ναι. τους να σκοτωθούν. Και όποιο έχανε, του είχε πει αυτό ο, ο, ο ξηματικό ότι δεν θα γίνεται τίποτα, αλλά. Ε, όποιο. τέτοιο δεν ζούσε μετά. Ναι. Του σκοτώνανε. Τέλο πάντων, αυτό κέρδισε 75 αγώνε εκεί από το Auschwitz, μετά κάπως απέδρασε και κατέληξε στην Αμερική και έγινε επαγγελματία boxer και έπαιξε τελευταίο αγώνα με τον Ρόκι Μαρσιάνο. Έλα, ρε. Ο οποίο ήταν ε, παγκόσμιο πρωταθλητή ε, με ΑΕΤ, το νομίζω, αν δεν κάνω λάθο. Ε, φίλε, ακραία ιστορία. Και είναι. Ε, ε, δηλαδή, σκελό με, με επηρέασε. Μόνο και μόνο που διάβασα γι' αυτό, δηλαδή. Ετέ, συναισθηματικά είναι ε, τέτοι, και... α, Αυτό το content, α πούμε, ε, φίλε μου αρέσει φούλε με να το κάνω. Δεν ξέρω αν αρέσει το κοινό, βέβαια, αλλά είναι αυτό που λέγαμε πριν. Ε, φίλε με να μου αρέσει. Για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον και έχει πολύ και το συναισθηματικό παράγοντα. Είναι άλλο πράγμα να. Τώρα μιλάμε εμεί για μαγνητικά αθλήματα, αλλά έχει το πίσω μέρο του μυαλού σου ακόμα και ο μεγαλύτερο επαγγελματία, ότι στο τέλο τη ημέρα ναι. είναι κάτι το οποίο κάνω. ξέρει, Μ' αρέσει, αλλά δεν είναι ζωή και θανάτου. Ναι. Κυριολεκτικά. Ναι. Τώρα αυτό φαντάζομαι ότι το να δώσει 75 παιχνίδια ζωή και θανάτου. Το, τώρα, τώρα είναι, τελευταία μου, είναι λίγο, το τελευταίο μου μάτσο, α πούμε. Δεν ξέρω σε τι mode μπαίνει ο εγκέφαλο, το σώμα, το κορμί. Δηλαδή, ούτε φιλέ, ούτε να το φανταστώ και ούτε να το ζήσω Προφανώ. Ε, Αλλά... το Game Changers αυτό είναι, δηλαδή, γι' αυτό έβγαλα αυτό το όνομα. Game Changers, δηλαδή είναι κάποιο ο οποίο κάτι άλλαξε. Game Changers, δηλαδή κάτι άλλαξε στο, στο κομμάτι αυτό. Mm. Επόμενο επεισόδιο, Jesse Owens. Μεγάλο αθλητή, ο λευκό αθλητή. Όχι, μαύρο αυτός. Έχεις ναι. Έχει δίκιο. Είναι που ήταν ο πρώτο μαύρο Στη... που ήταν στο Βερολίνο, με τον Χίτλερ mm. που τα είχε πάρει. Αυτό γιατί... δηλαδή κάτι άλλαξε, α πούμε, ρε φιλέ. Ε, υπάρχουν και άλλοι αθλητέ που έχω, έχω ήδη. Δηλαδή, έχω, έχω βγάλει 15 αθλητέ που θέλω να ασχοληθώ και σιγά σιγά φτιάχνω το κείμενο. Ο Τζέσσε Σεόν ήταν μήκο ή κάνω λάθο. Ναι, άλμα. Μήκο. Άλμα είσαι μήκο, αν δεν κάνω λάθο. Νομίζω που κέρδισε. Αυτό που πηδάνε, ναι, ναι. Που είχε μείνει στην ιστορία Sorry. ότι ο Χίτλερ τα είχε πάρει γιατί ήταν ψηλόπληρο. Δε, δεν πήγανε καν να του δώσουν το μετάλλιο, ρε. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Ναι. Ε, μα τώρα το 1936 που είναι. Αμερικανό ο Τι ναι. έτσι, ναι. Είναι, είναι η άνοδο του ναζισμού γενικότερα, πανευρωπαϊκά δηλαδή. Και ουσιαστικά ο Χίτλερ το κάνει σαν σόου για να πει αυτά που η έχει να πει. Για η αφιλή ναι. σε καλύτερη, κοιτάξτε. Και έρχεται ξαφνικά ο μαύρο που τότε και στην Αμερική. Σκέφτομαι ότι πλάκα, δεν ήταν κάνεις. εύκολο να είσαι μαύρο. Και έρχεται τώρα αυτό μέσα εκεί στο σπίτι στο του. Στο τους. σπίτι σα, Μέσα εδώ, στο εδώ, σπιτάκι του. Εξοχικό. Ναι. Και πρόσεξε να δει. Ο δεύτερο που έχασε που ήταν Γερμανό, του έδωσε το χέρι και το. Και φίλε, αυτό εξαφανίστηκε μετά από προσωπική. Ο Γερμανό. Ναι. Τι που τον κυνηγήσατε. Δεν, δεν, το. Τίποτα, χάλια. Ε, δεν, εξαφανίστηκε. Μισό λεπτό. Όταν λε εξαφανίστηκε. Δεν, δεν, ότι... δεν ούτε δουλειέ, τίποτα. Ήταν. Αυτό το κυνήγησε. Το κυνήγησε. Ναι, το, το σύστημα. Ναζιστές, ναι. Ακραίο. Ε, βέβαια. Ε, ε, βέβαια. Θέλει, θέλει αρχίδια αυτό. Πω, πω, εντάξει. Άλλες αυτά, δηλαδή, αυτά, αυτά, αυτό το content, α πούμε, ρε φιλε. Πώ να το πω, μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο, ακούγεται. Όταν το είπα στο Mike, μου λέει Μαλάκα, τι ιδέα άρα ήταν αυτή. <laughs> ναι. Εντάξει, του αρέσουν αυτά κάτι τέτοια. Ε, βέβαια, δε, αρέσει. Ναι. Είναι πολύ ωραία αυτά. Όλε mm. οι, οι ιστορίε νομίζω είναι ενδιαφέρουσε, αλλά οι πραγματικέ ιστορίε σε αγγίζουν έτσι λίγο παραπάνω. Και εμεί λέμε τώρα για struggle. Είναι και αυτό που σου λέγα πριν και που εσύ το έχει μέσα στη ζωή σου και σαν φιλοσοφία ζωή, το struggle. Τι ναι. που παιδί μου κάθε μέρα θα έχω τι ώρε που συσσαγωγικά βασανίζομαι, ρε παιδί μου. Έτσι. Προπόνηση, οτιδήποτε. Διατροφή είναι ναι. αυτό. Ό,τι, ότι θε είναι αυτό. Ε, Σκέψτε ότι αυτοί το κάνανε τώρα σε ακραίο βαθμό. Δεν είχαν επιλογή. Εγώ έχω επιλογή. Σωστά. Ε, εμεί έχουμε την πολυτέλεια, ρε φίλε. Απλά μπαίνουμε εμεί σε τέτοιο mode. Αυτό. Τι θες να Για προσωπικέ ιστορίε. Έχει κάτι άλλο έτσι, προσωπικέ ιστορίε, struggle να μοιραστεί κάτι που να θέλεις να πεις ή στην καθημερινότητά σου πώς διχειρίζεσαι το struggle για να σε πάει μπροστά. Κοίτα, να σου πω, στη δική μου περίπτωση αυτό που λες το έχω το struggle, αλλά ρε φίλε, αυτά που ακούμε γενικά για motivation και τέτοιο ότι πρέπει, 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 να κάνεις αυτό, καμιά φορά το δύσκολο κομμάτι είναι να απέχει αυτό. Mm. Να πεις ότι πρέπει να πάρω το χρόνο μου και να ξεκουραστώ. Και εκεί, όταν ξεκουράζεσαι, είναι εκεί που σου έρχονται πραγματικά οι ιδέε. Οι καλέ. Με αυτή τη φίλη μου που σου λέω που μίλαγα τι προάλλε και μου λέει ότι πρέπει να ξεκουραστεί, πρέπει να κάνει αυτό, γιατί σε, από ό,τι καταλαβαίνω, λέει σε 24 ε, ώρες, ώρε το 24ωρο, ε, 7 θα 7 έτσι, όλο τον χρόνο. Τη λέω, δεν μπορώ να χαλαρώσω. Μου λέει, Γιατί. Λέω, Τη στιγμή που χαλαρώνω, εκεί μου έρχεται η ιδέα. Και άμα μου έρθει η ιδέα, δεν μπορώ να, δηλαδή, δεν μπορώ να την κάνω αργότερα. <laughs> πρέπει να την κάνω εκεί, εκείνη την yeah. ώρα. Οπότε είναι λίγο το, το... 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 το χαρακτήρα σου αυτό, ρε φιλε. Δηλαδή, να σου πω εκεί που κοιμάμαι, μου σκάει η ιδέα, η καλή. Ή άμα περπατάω, ή άμα τρέχω στον δρόμο, εκεί μου σκάει. Και δεν μπορώ να μην το κάνω. Αλλά αυτό είναι, σου λέω, επειδή δηλαδή, άμα το γουστάρει τόσο πολύ, θα σε βρει αυτό. Δηλαδή, θα, θα, σε βρει αυτό. Ναι, αλλά είναι σημαντικέ στιγμέ. Αυτέ που περιγράφει είναι γιατί ο εγκέφαλο νομίζω μπαίνει σε μια κατάσταση λίγο άλλη λειτουργία. Δεν είναι ότι οι καλέ ιδέε να το λένε σου έρχονται μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, όταν mm. είσαι σε μια κατάσταση χαλάρωση. Πολλοί λένε το κάνουν επίτηδε και κάνουν κάθε μέρα διαλογισμό για αυτό το λόγο. Φίλε, θέλω να κάνω κι εγώ και μου είναι δύσκολο πολύ. Ε... Θέλω να κάνω ένα βίντεο τώρα, το πω, στο ρίξω. Yeah, Απλά yeah. Δεν, δεν έχω καταφέρει να βρω το χρόνο να το κάνω. Θέλω να κάνω ένα μήνα off social media τελείω, off διαλογισμό, ξέρω εγώ. Τόση ώρα κάθε βράδυ, ε, κρύα μπάνια ξέρω εγώ, Συλλόγου κανόνε τώρα πολύ δυστυχώ. Κρύα μπάνια, έχει δοκιμάσει. Ε, ναι, ναι, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, να ξέρει. Εγώ δοκίμασα. Ε, τώρα το έχω κόψει, γιατί είναι καλοκαίρι και δεν, είναι, δεν είναι, έχει πολύ νόημα. Αλλά το χειμώνα έκανα. Θέλω να το συνεχίσω, εντάξει. Πρωί, 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 για λίγα δευτερόλεπτα, στο πιο κρύο που. Το πήγαινα σταδιακά όμω. Μέχρι να φτάσω στο πιο κρύο που αδείχω. Δεν ξέρω πώ το νιώθει. Θέλω να, αλλά... να, να πω κάτι γι' αυτό, παιδιά. Γενικά, τα κρύα μπάνια και όλα αυτά που βλέπετε, να τα κάνετε σταδιακά, γιατί μπορεί να παθίσει καμιά καμιά καρδιά. Δεν το συζητώ. Ναι, με πολύ προσοχή, η, παιδιά, αυτή η, είμαστε... η, η, διαφορά θερμοκρασία που στο σώμα είναι. Ναι, 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 ναι. Μπορεί να γίνει το, πολύ επικίνδυνο. Άμα το κάνει λίγο, 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 είσαι κομπλέ. Sorry, ναι, ναι. ναι, ναι. Καλά, λε. Επίση, παιδιά, να πούμε, εμεί εδώ δεν δίνουμε ιατρικέ συμβουλέ, ούτε κύριε του είμαστε οι δίμονε σε όλα. Οπότε, σχόλια κάνουμε πάνω σε αυτά που βλέπουμε, με όσα γνωρίζουμε. Οπότε, μην Disclaimer. τα παίρνετε και τη μετρητή. Disclaimer. Μην παίρνετε και τη μετρητή ό,τι λέμε, γιατί αλλήμον να είμαστε και παντογνώστε. Δεν ξέρω και ποιο είναι, αλλά τέλο πάντων. Αλλά ναι, στα Cold Plunges είναι γιατί ακούω, ακούω πολύ ρε στο podcast του Άντρι Χούμπερμαν. Του... Α, ah, μου το στήλεις, ναι, ναι, ναι. οποίο είναι φοβερό για μένα. Είναι καθηγητή στο Στάνφορντ. Ένα ντούκι. Και όποτε πάει Ρόγκαν και άλλου που ακούω. Έχει και δικό του όμω podcast. Λέει δύο α, πράγματα αυτά, αυτά, τα content ρε φίλε είναι. Δε, σ' αρέσουν πάρα πολύ. Ε. Πάρα πολύ. Γιατί μου δίνουν value ρε. Δηλαδή, αυτό είναι ο πρώτο που άκουσα και έλεγε για τη γυμναστική ότι παιδιά το. Βασικό, ειδικά για Α, το, αν θέλετε να έχετε μια πολύ καλή ποιότητα υγεία και κατάσταση με, μεγαλώνοντα, είναι να γυμνάζετε πάρα πολύ και σίγουρα τα πόδια. Έτσι. Ε, είναι τα δύο τρίτα του σώματο. <laughs> 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 It makes sense. <laughs> το λέω γιατί. Πόσοι κάνουν skip the leg day, Γιατί δεν του ενδιαφέρει. <laughs> ε, <laughs> εσύ φαίνεται, άστο, είσαι ωραίο. <laughs> λοιπόν, <laughs> σου λέω πόσο σημαντικό είναι τύπου ότι είναι το Α και το ω ρε παιδί μου. Να έχει δυνατά τα πόδια. Εντάξει, όλο το σώμα. Όλο το σώμα, χαιρό πολύ. Εντάξει, αλλά. Sorry, φίλε. Λέω ρε, παιδί μου, λέει αυτού που. πού Ότι mm. αν πρέπει να κάνει κάτι σίγουρα και δεν έχει χρόνο για πολλά άλλα, σίγουρα δώσει προτεραιότητα στα πόδια και μετά κάνει και τα υπόλοιπα. Να σου πω που είναι η, τη μεγαλύτερη αλλαγή στο σώμα σα που θα τη δει. Για yeah, Όταν γυμνάζεις γλουτού. Ναι. Τι άσκηση κάνει ε, Hip αυτό, Thrust. Γενικά όλα αυτά τα πόδια, mm, αλλά ναι, ναι, hip Thrust ναι. γενικότερα. Ναι. Είναι πιο δυνατή η ομάδα στο. Δηλαδή και οι άντρε, επειδή δεν κάνουν το φοβούνται. Φιλέ, άμα κάνει λουτούς να ξέρει, θα δει αλλαγή στο σώμα σου. Θα μου δείξει μια άσκηση, Tip δεν tips. ξέρω. Χιπ Εγώ κάνω Google Κάνω, σκ, κάνω σκ, θα το κάνω. Αυτό προ τα πάνω που είσαι. Που είσαι κάθεσαι στον πάγκο και ναι. σηκώνει προ τα πάνω το. Με, με, με την μπάρα εδώ. Με την μπάρα και με τα, μπάρα. τα τα πλέτ που λέω τη. Μπάρα, μπάρα εδώ τους και σηκώνει προ τα πάνω. Οκ. Okay. Με δίσκου δεν δηλαδή, γίνεται με. Γίνεται, ένα... ναι, αλλά εντάξει, πώ θα κιλά να βάλει. Ε, θα πέρα να το. Αυτό σου λέω. Γιατί στην πάρα πόσο να μην θα βάλω. Ε, εντάξει, φίλε, σταδιακά θα φτάσει όμω. Θα φτάσει, ναι, οκ, οκ, που λε, ναι, ο Χούμπερμαν έλεγε αυτό και έλεγε και για τα cold plunges, δηλαδή για οι, οι κρύα ή ή κρύε καταδύσει. Νομίζω, δηλαδή. δεν ξέρω 100%. Σου φτιάχνει και λίγο το, το, σύστημα το. Είναι το νευρολογικό. βασικά λέει ότι βοηθάει σε πολλά πράγματα. Ένα από αυτά λέει ότι ενεργο... ενε, ενεργοποιεί επίση το. Ε, Πε το, οτιδήποτε υπάρχει ώστε να αρχίσει να κέσει λίγο πλαχνικό. Α πούμε, η, η, τα κρύα ντους. Το έλεγε και αυτό. Τσεκάρε το δηλαδή, μηδέν, δεν τα λέω εγώ. Λοιπόν, αλλά και πάρετε όλα αυτά με Green of Salt. Σε τσακώσαμε. Ναι. Σπαχνικό λίγο. Παπαριές λέει μάλλον. Και ότι ενεργοποιεί πάρα πολύ το ότι σου δημιουργεί ευεξία. Δεν λέμε ότι είσαι απλά σε ξεμένες. Σου δημιουργεί ευεξία, δηλαδή καλή διάθεση. Ε, η οποία δεν, μπορεί ναι. να έχει ένα long lasting effect την υπόλοιπη μέρα. Εγώ θα σου πω όταν το κάνω. Θέλει πολύ και προσοχή. Μόνο εμπειρικά. Μόνο εμπειρικά θέλει πολύ δημιουργία. προσοχή γιατί όταν, κάνεις, όταν είσαι στη φάση μετά που είναι πολύ κρύο, δεν ξέρω αν το νιώθει. το, κεφάλι να μου διάζει λίγο. Λοιπόν, εγώ τουλάχιστον το νιώθω. Δηλαδή, αρχίζει και. Είναι αυτό το. Αν έχει μπει ποτέ. Αν είσαι χειμερινός κολυμπητής ποτέ και έχει βουτήξει το χειμώνα στη θάλασσα, θα καταλάβει λίγο τι λέω. Ότι νιώθει ένα πρώτο σοκ. Παγώνει όλο στο κορμίδι, δηλαδή, Για το κορμί δηλαδή. Αλλά μετά αρχίζει και. Ναι. ξέρεις προσπαθεί να κάνει λίγο. Αν ξεπεράσει το πρώτο σοκ. Και όλα καλά, <laughs> <laughs> δεν έχει πάρει τίποτα. Ε, Γι' αυτό σου λέω, άμα, άμα, ρίχνει τη θερμοκρασία εβδομάδα-εβδομάδα, δεν θα το νιώθει αυτό. Εγώ το κάνω και την ίδια μέρα. Κάθε μέρα δηλαδή ξεκινάω από μια θερμοκρασία και μετά συνεχίζω. Απλά στο τελικό στάδιο αντέχω έχω κάποια ναι. δευτερόλεπτα. Δεν αντέχω. Ισχύ, Μιλάμε σχύ. για 20 δευτερόλεπτα, κάτι τέτοιο αντέχω στο τέλο. Ναι. Ε, νιώθει αυτό, σε κατακλείζει ένα. ξέρει, αρχίζουν και μου πείτε τύπου τι κατακάνει, θα πεθάνουμε εδώ πέρα. Είναι σε φάση ο εγκέφαλο αρχίζει και ναι. πετάει μηνύματα τύπου τι γίνεται εδώ πέρα. Ε, αυτό με το που βγαίνει όμω, επειδή προσπαθεί τόσο να ζεσταθεί, ε, ζεσταίνεσαι πολύ πιο γρήγορα, σταματά να κρυώνει και μετά όταν βγει δηλαδή και στη μνήμη μια καλή ευεξία όταν ξεκινά τη μέρα. Okay. Αυτό μέχρι εκεί, μέχρι εκεί. Το ακούω. Αλλά ο καθένα, αν θέλει να το κάνει, πρέπει να το ψάξει λίγο. Ναι, ναι σίγουρα, να σκύνει, σίγουρα, λίγο, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Να το ψάξει και με πολύ προσοχή.